Με την ονομασία Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέρεται από τους χρόνους της Οικονομαχίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και που πρωτοκαθιερώθηκε από τα μέσα του 9ου αιώνα. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί ιδιαίτερη χριστιανική θριαμβική εορτή σε ανάμνηση της οριστικής αναστήλωσης των ιερών και σεπτών εικόνων στην βασιλεύουσα από την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, όπου και έπαψε από το γεγονός αυτό ο μακροχρόνιος άλλος που είχε δημιουργηθεί εκ του ζητήματος των εικόνων. Στο περιεχόμενο της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που είναι η πανηγυρική διακήρυξη της πίστης των χριστιανών προς τον Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό, αναφέρεται σε δηλώσεις του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς. Σήμερα είναι μεγάλη Κυριακή. Είναι η πρώτη μέρα, βέβαια, η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εορτάζουμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εορτάζουμε τη νίκη κατά των εικονομάχων, βέβαια, και θυμόμαστε την αναστήλωση των ιερών εικόνων, γιατί ήταν όντως δαιμονική αυτή η προσπάθεια να πολεμηθούν οι εικόνες, αλλά γιορτάζουμε όμως και το θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας εναντίον όλων των αιρέσεων, των εχθρών της. Και παντού γίνονται πράγματι εκδηλώσεις σήμερα για να ομολογηθεί και να διακηρυχθεί ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μόνη Εκκλησία. Δεν έχουμε άλλη Εκκλησία. Όσο και αν λέγονται Εκκλησίες και οι Παπικοί και οι Προτεστάντε, δεν είναι Εκκλησίες, είναι εκκλησιαστικοί οργανισμοί. Διότι απεκόπησαν από την Ορθόδοξο Εκκλησία, εισήγαγαν αιρέσεις, διεστραμμένες αλήθειες, πλάνες, και επομένως δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Σήμερα παντού διακηρύσσεται ότι η Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξος αφενός και αφετέρου ότι εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε την Ορθοδοξία μας, να διαφυλάξουμε την Ορθοδοξία μας, να δώσουμε μάχες για να διατηρηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αλήθεια. Διότι η Εκκλησία διατηρεί ανώθευτη την αλήθεια όπως την παρέδωσε ο Κύριος. Να μην καθυστερώ να ευχηθώ όλοι μας να ακούσουμε αυτό το μήνυμα, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε τιμημένοι που ζούμε μέσα στην Εκκλησία μας την Ορθόδοξο, να ζούμε αληθινά την Ορθοδοξία μας, να την ομολογούμε, γιατί μόνο έτσι θα φτάσουμε στη σωτηρία. Να ευχηθούμε ο Θεός να δώσει ευλογία και υγεία σε όλους.